Λοιπόν, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κάποιοι μας ήρθατε και από πολύ μακριά και μας θυμάται για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην απόψινή βραδιά, αφιερωμένη στο μεγάλο Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, αλλά θα ζει για πάντα μέσα από το σημαντικό και τεράστιο έργο. Σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, που πέρα από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, προστέθηκε και η παγκόσμια αυτή πανδημία, δημιουργήθηκαν και εντάχθηκαν περισσότερο τα προβλήματα. Ένα από τα κυρίαρχα αυτό της ψυχικής υγείας. Η οικονομική πίεση, η απομόνωση, η έλλειψη κοινωνικών επαφών και συναναστροφών, η ανασφάλεια, η έλλειψη έκφρασης και η πολιτιστική απουσία δημιούργησαν συνθήκες για πολλά ψυχικά προβλήματα όπως το άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού, φοβίες και άλλα. Τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά σαν σώθηση μαθείας μέσα από το κέντρο υποστήριξης που λειτουργούμε και είναι πραγματικά δύσκολος ο αγώνας όλων του Διοικητικού Συμβουλίου, του προσωπικού, των συνεργατών επιστημόνων ψυχικής υγείας και των εθελοντών μας για να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όλους όσους έχουν ανάγκη και βέβαια μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είμαστε όμως και θα είμαστε πάντα εδώ για να υπηρετήσουμε αυτό το σκοπό και σας καλούμε να στηρίξετε τις προσπάθειες και τον αγώνα αυτό. Φίλες και φίλοι, είναι βέβαιο ότι η μουσική, η ποιήση, το θέατρο, η λογοτεχνία και γενικότερα οι τέχνες και ο πολιτισμός λειτουργούν πάντα θεραπευτικά στην ψυχική μας υγεία. Πιστεύω λοιπόν ότι και η απόψινή βραδιά θα έχει θεραπευτική επίδραση σε όλους μας, ένα ευχάριστο διάλειμμα σε όλο αυτό που καθημερινά ζούμε. Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τους εξαίρετους μουσικούς της πόλης μας, τους ηθοποιούς του ΘΥΠΕΘΕ και όλους τους συντελεστές για τη σημερινή παραγωγή και την προσφορά τους. Επίσης την ΚΕΠΑ και το ΘΥΠΕΘΕ Βέλιας για τη συνεργασία αυτή και όλους εσάς που μας θυμάται σήμερα με την παρουσία σας. Καλή βραδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Δύο λόγια από μένα αξίζουν πιστεύω στον Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε από τη ζωή τρεις μήνες περίπου πριν. Μια προσωπικότητα της Ελλάδας αλλά και παγκόσμια που συνδέθηκε με συγκεκριμαντικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της. Κορυφαίος μουσικοσυνθέτης, συνέθεσε όλα σχεδόν τα είδη της μουσικής από όπερα, συμφωνική δωματίου, εκκλησιαστική, μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο και φυσικά λαϊκό τραγούδι. Ο ίδιος έλεγε για τη μουσική: «Η μεγαλύτερη μου φιλοδοξία είναι να υπηρετήσω πιστά τη νεοελληνική κυρίως ποίηση. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε ακούγοντας ένα τραγούδι, να μην μπορείς να φανταστείς τη μουσική σε άλλο κείμενο, ούτε όμως και το ποίημα με διαφορετική μουσική». Υπήρξε και πολιτικός αγωνιστής και η έννοια «πολιτική για αυτόν» σήμαινε ανιδιοτέλεια, υπέρβαση και κυρίως ενότητα για το συνολικό καλό. Έλεγε χαρακτηριστικά και για την πολιτική: «Κάθε μου πράξη, κάθε πρωτοβουλία ξεκινά από μια ανωδική αφετηρία, πώς θα εφελήσω τον ελληνικό λαό, πώς θα υπηρετήσω καλύτερα την πατρίδα μου. Δεν πιστεύω στις κάθε λογής σκοπιμότητες, πολιτικές, κομματικές, συντεχνιακές, ακόμα και φιλικές και οικογενειακές. Με ενδιαφέρει κάθε φορά το όλον, το σύνολο, το έθνος, ο λαός, ο άνθρωπος. Αν από αυτά τα παιχνίδια εξαρτάται το να καταστεί ο λαός ελεύθερος, αξίζει ο κόπος να ανακατευθείς, μήπως ξαφνικά σαν δούριος ύφος ανατρέψεις όλα αυτά, ώστε ο λαός να σπάσει τα δεσμά του και ελεύθερος να οικοδομήσει τη Νέα Ελλάδα. Έτσι μόνο μπορεί να κρυθεί όλη μου η ιστορία. Εγώ τροφοδότησα τον ελληνικό λαό με τραγούδια, δηλαδή με όνειρα». Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ο Μίκης τραγούδησε για τη Ρωμιοσύνη, όχι για την ελληνικότητα, αν αυτή είναι η ανάλογη ιστορική έννοια, η οποία Ρωμιοσύνη, ενώ συμβολίζει την ανδρεία των Ελλήνων και τη θέληση για ελευθερία του έθνους, όρος ανάγει στην υπηκότητα του Ρωμαίου πολίτη, μιας αυτοκρατορίας που επεκτηνόμενη προς Ανατολάς, κατέλαβε τους χώρους όπου μεγαλούργησε, σε όλα τα επίπεδα, ο αρχαίος ελληνικός και ελληνιστικός πολιτισμός.
Δηλαδή τραγούδησε για μια ευρύτερη περιοχή από αυτήν του σημερινού ελληνικού κράτους, γιατί ο ελληνικός πληθυσμός είχε και έχει εντυπωσιακή παρουσία και δραστηριότητα και έξω από τα κρατικά σύνορα. Οι Έλληνες της Διασποράς και της Ομογένειας που είχαν αναπτύξει οργανωμένες κοινότητες με εξέχουσες πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Πίστευε ακράδαντα στην ελληνική ιστορική συνέχεια. Γνώριζε καλά ότι ο ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει να εμπνέει την εποχή μας και αυτός είναι ο λόγος που το έργο του έγινε παγκόσμια γνωστό. Υπήρξε και συγχρόνως στοχαστής του βάθους των πραγμάτων, ένας δημιουργός με ποικίλες παρεμβάσεις σε βιβλία, άρθρα, συνεντεύξεις, παρέμεινε ενεργός ως το τέλος της ζωής του. Είμαστε εδώ σήμερα, οι δύο κοινοφελείς επιχειρήσεις του Δήμου μας, του πολιτισμού και του θεάτρου, η ΚΕΠΑ με τη μουσική, το ΔΥΠΕΘΕ με το λόγο, δίπλα στον αξιέπαινο Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχή, Υγεία του Νομού Μαθίας, που εργάζεται για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αφαίρεση ταμπελών σε ανθρώπους, ένα σωματείο που αγωνίζεται για την αξιοπρέπεια, την εργασιακή αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών του. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τις φωνές μας, ο καθένας με τον τρόπο του, καλλιτεχνικά, να στηρίξουμε το Σύλλογο και τους ανθρώπους του, όπως ενωτικός υπήρξε ο λόγος του Μίκη Θοδωράκη που τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα. Όπως είχε γράψει ο στενός συνεργάτης και μεγάλος βιογράφος του, Γκι Βάγνερ, ο καλλιτέχνης είναι ένας καθοδηγητής. Το γεγονός αυτό τον επιφορτίζει με ιδιαίτερη ευθύνη, γιατί έχει το προνόμιο να γίνει η φωνή της εποχής του. Μια φωνή που ενώνει όλες τις άλλες φωνές. Σήμερα βρίσκομαι εδώ με διπλό ρόλο. Ως πρόεδρος της ΚΕΠΑ σας καλωσορίζω την απόψινή βραδιά της ΚΕΠΑ που μαζί με τον άλλον πολιτιστικό φορέα του Δήμου μας, το ΔΥΠΕΘΕ, σε πλήρη αρμονία, πλήρη συνεργασία, ετοιμάσαμε το απόψινό αφιέρωμα για τον Μίκη Θεοδωράκη. Αγκαλιάζουμε όλοι μαζί συλλόγους όπως ο Σόφψη, την προσφορά του τη γνωρίζουμε όλοι, στηρίζουμε μόνοι μας τις δυνάμεις. Η ΚΕΠΑ είναι εδώ να στηρίζει όλους αυτούς τους συλλόγους με ό,τι δύναμη διαθέτει, μαζί με το ΔΥΠΕΘΕ, γιατί αυτό νιώθουμε ότι κάνουμε απόψε. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή διασκέδαση.
Απόψε επιθυμώ να σας παρουσιάσω έναν Μίκη Θεοδωράκη τέτοιο που δεν τον φανταστήκατε και ούτε τον μάθατε ποτέ. Γιατί πολλοί γνωρίζουν τα ονόματα, μα λίγοι ξέρουν ότι πράγματι κάνει ο καθένας. Ακούγεται να λέει ο Μάνος Χατζηδάκης στη ραδιοφωνική εκπομπή του στο τρίτο πρόγραμμα το 1978. Σήμερα λοιπόν θέλω να σας αποκαλύψω ένα φίλο μου, συνθέτη, πολύ σημαντικό, που είμαι βέβαιος πως δεν τον ξέρετε, τον Μίκη Θεοδωράκη. Να μην νομίζετε πως λέω αστεία, ούτε ο γενικός μας διευθυντής να φανταστεί πως αστειεύομαι, μια και έβγαλε φυρμάνι χθες, να μην λέμε αστεία από το ραδιόφωνο. Ναι. Όπως και εμένα δεν με ξέρουν. Πολλοί με σταματούν και μου ζητάνε αυτόγραφο. Φροντίζω αμέσως να τους ρωτήσω αν με γνωρίζουν και μου απαντούν «Δεν είστε αυτός που τραγουδάστε τηλεόραση». Καταλαβαίνετε, όπως και εγώ πως με μπερδεύουν. Γιατί ούτε τραγουδιστής είμαι, ούτε παρουσιάζομαι στην τηλεόραση, την οποία μάλλον αντιπαθώ. Φαίνεται όμως πως με περνάνε για τον εκτάκτο συμπαθή τραγουδιστή Τόνι Μαρούδα ή το πολύ για την κυρία Μαβίλη της τηλεοράσεως. Βέβαια, το ίδιο δεν συμβαίνει με τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί αυτός και τον γνωρίζουμε και τραγουδάει. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν τη μουσική του σημασία στο χώρο μας? Και ακόμα ότι ο Θεοδωράκης δεν έγραψε μόνο το Ζορμπά ή το 5510, με τα οποία πολλοί νομίζουν πως εκεί τελειώνει η προσφορά του. Ούτε πάλι οι άλλοι, οι περισσότεροι, που ερμηνεύουν τη μεγαλοσύνη του γιατί τους καθυλώνει στα γήπεδα με τις ώρες και τους κινητοποιεί εσωτερικά. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Θεοδωράκης είναι βαθιά και πλατιά μουσικός και λειτουργεί παράλληλα σε άλλες λιγότερο γνωστές στιγμές, με ακρίβεια και με συνείδηση των πηγών του και των στόχων του, με ευαισθησία και με τεχνική απαράμιλη. Αυτές είναι οι στιγμές που τον τοποθετούν στο μέλλον, σίγουρα και παντοτινά. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών, έχει βαθιές τις ρίζες του στον αραβικό χώρο και όχι μόνο από την Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία, τη λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου, την λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Από τη Βόρεια Ελλάδα, τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θέλησαν να τον μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν ήταν να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή. Επανάσταση χωρίς ταλέντο είναι για να κοιμάσαι ασφαλώς και όχι για να λιθοβολήσει.